Και μπούσε για άλλο ένα νέο vlog. Ξεκινάει. Πού πάμε? Σε κάτι συνηθισμένο. Πάω για την ανάβαση πορταριάς. Συγκεκριμένα δεν θα δεις αυτό το βίντεο την ανάβαση πορταριάς, αλλά στο προηγούμενο. Οπότε κάπου εδώ πάνω θα σου έχω να πατήσεις, να πας να δεις την ανάβαση. Θα το κάνω σε δύο διαφορετικά μέρη. Το ένα θα είναι το vlog. Η Κυριακή θα είναι αφιερωμένη σε ένα βίντεο ξεκάθαρα μόνο η ανάβαση. Και εδώ σε αυτό το vlog που βλέπεις αυτή τη στιγμή θα δεις την Παρασκευή που είναι σήμερα και το Σάββατο που είναι αύριο. Έτσι ώστε να είναι δύο μικρά vlog και να τα δείτε και να τα απολαύσετε ολόκληρα. Κανονικά το vlog αυτό ήταν προγραμματισμένο να γίνει με άλλο ένα άτομο, το οποίο και προφανώς του κόψαν την άδεια και δεν είναι. Τι κάνεις όταν είναι να πας κάπου μόνος σου χωρίς να σε πιέζει ο χρόνο? Το πιο βασικό, λέω, αύριο είμαι μόνος μου. Πρέπει να πάω νωρίς στο Βόλο? Όχι. Έχω να κάνω κάτι ιδιαίτερο στο Βόλο? Όχι. Άρα, χόρτασα ύπνο. Έκανα για πρώτη φορά το λάθος, θα έλεγα, να φτιάξω το πρωί τη βαλίτσα. Φτιάχνω αύριο. Και 10 να φύγω και 11 να φύγω, μόνος μου θα πάω, δεν με νοιάζει. Κλείνω εδώ το βίντεο, η ώρα είναι 12 η ώρα και από ό,τι βλέπω είμαστε για Δελφούς και Αταλάντη. Για να μην ξεχάσω να πω είναι ότι κακό δεν είναι να κάνεις ένα subscribe, ένα like, να κάνεις και μια γαμμένη κοινοποίηση ρε. Κάνε μια κοινοποίηση στο Instagram, στο TikTok, κάπου ξέρω εγώ, μαζί σου θα την πας την κοινοποίηση. Κάνε τώρα το δει και κανένας άλλος, ρε. Το λέω, το κάνει κανένας, μόνος μου τα κάνω. Ρε, κάτε καμία κοινοποίηση. Hey. Τσιρίκο, θα μπει στο vlog, θα κάνεις ένα 9 ώρε τίγρη. Δεν με θέλει ρε παιδιά, κάνε ένα 9 ώρε τίγρη. Τίγρη, καλέ. Ρε Σύμπα, δεν με συμπαθείς ε. Μπα, δεν με συμπάθεις. Ήρθα σπίτι, παρήγγειλα μπεργκεράκι, Urban Burger. Πάμε να δούμε λιγάκι και το σπίτι. Συγκεκριμένα από εδώ είναι η πόρτα την οποία μπαίνεις. Λοιπόν, και μπαίνοντας αντικρίζεις όλο αυτό. Πιο συγκεκριμένα εδώ πέρα έχεις ένα γραφείο και τηλεόραση, γωνιακός καναπές και όλο αυτό εδώ είναι η κουζίνα με ένα πασάκι για να κάτσεις να φας. Το πιο σημαντικό βέβαια ποιο είναι. Και πάμε να δούμε τι θέα απ' έξω. Έχει και εσύ τα άμα θέλεις. Και τσακ, όλο αυτό το μπαλκονάκι, εδώ είναι η είσοδος, όλο αυτό το μπαλκονάκι είναι δικό σου. Εδώ πέρα όπως είπαμε είναι η κουζίνα, έρχεσαι, εδώ έχεις μια ντουλάπα, τουαλέτα που, εντάξει. Τι άλλο να κάνεις, σπαθιά να καταπιεί. Πηγαίνουμε στην κρεβατοκάμαρα. Εντάξει, θα μπορούσα να πω άνετα το έκανα σποτ για να έρχομαι κάθε φορά στο Βόλο. Τώρα, σας αφήνω εγώ και θα τα πούμε σε λίγο από κάτω από το κέντρο του Βόλου που θα πάω για καφέ με τα κορίτσια. Λοιπόν, και κάπως έτσι περνάει το απόγευμά μας. Ναι, δεν έβγαλα γιατί τα κορίτσια δεν θέλανε να βγάλω κάποιο βίντεο, οπότε και το σεβάστηκα. Πήγαμε πια με ένα καφέ, τα πάμε. Και τώρα, το πιο σημαντικό είναι ότι γενικά στο Βόλο κάνει κρύο. Και εγώ ήρθα με το σοτσάκι και το κοντομάνι. Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, η ώρα έχει πάει 9 και 4. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να φάω κάτι, να ντυθώ με ένα τζιν και μια ζακέτα. Οπότε τώρα σας κλείνω. Λοιπόν, γύρισα σπίτι γιατί έφαγα βασικά πολύ κρύο. Οπότε εγώ σας αφήνω για σήμερα και τα λέμε αύριο με full πρόγραμμα. Hey, λοιπόν, σε μια από τις πιο αγαπημένες τοποθεσίες εδώ στο Βόλο για να κάτσεις να ράξεις δίπλα από το κορδόνι στο Πανεπιστήμιο που ξεκινάει γενικά το παρκάκι. Πήγα πει ένα καφέ. Not sponsored. Κάθε φορά στο Βόλο παίρνω από Ideal. Κάτι και καμία χορηγία. Κάθε φορά έρχομαι παίρνω τίποτα. Άιντε. Ναι. Γιατί με κοιτάνε όλοι περίεργα. Τα πόντε ότι αυτός έκανε σταυρό του. Φίλε, αυτός είναι βλαμμένος, μιλάει σε μια κάμερα. Ναι. Είναι τόσο περίεργο πια, να τραβάς ένα βίντεο.
event όσον αφορά για τα παλαιά οχήματα στο Βόλο. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Σε μια συντομία, τα πιο βασικά έτσι που τουλάχιστον εμένα προσωπικά μου αρέσαν ήταν όλα. Τώρα, εμείς πριν δυστυχώς την Ιταλία προφανώς δεν ήθελε να βγει στο vlog για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει. Οπότε, εγώ κλείνω για την ώρα. Θα ανεβάσω και κάποιες φωτογραφίες. Λογικά και στο φωτογραφικό προφίλ, αν θέλετε να δείτε. Βόγια Μπρος λέγεται. Να την ενισχύσουμε και αυτό λιγάκι. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω για την ώρα και θα μιλήσουμε αργότερα για το κλείσιμο του vlog αυτού και. Από αύριο, λογικά θα το δείτε σε άλλο vlog, όπως έχω πει για τρίτη σέρι φορά, θα υπάρχει κάπου πάνω για την ανάβαση που θα είναι ξεχωριστή. Από εσένα τι θέλω, ένα like, ένα subscribe και μία κοινοποίηση στα δικά social media, γιατί αυτό με βοηθάει. Αν δεν θες μην κάνεις like και subscribe, κάνε όμως μία κοινοποίηση να το δουν οι δικοί σου άνθρωποι, οι φίλοι σου, ο πατέρας σου, η μάνα σου και όλη η οικογένειά σου, για να ακουστούμε και στο χωριό. Γεια σου παππού. Λοιπόν. Τώρα, συγκεκριμένα, η ανάβαση θα είναι αύριο ένα ξεχωριστό βίντεο για να το δουν όσοι και όποιος του αρέσει ξεκάθαρα η ανάβαση. Αυτό ήταν ένα χαλαρό βλογκάκι το οποίο σήμερα η αλήθεια είναι είχε πολύ δράση γιατί έκατσαν πολλά πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε. Να βγω με μια φίλη και μετά να δω τα ιστορικά αυτοκίνητα και να κάνω το φωτογράφο με τα ιστορικά αυτοκίνητα. Να σημειώσω ότι οι άνθρωποι και οι συντελεστές των, αυτού του event που γινόταν και τα ιστορικά αυτοκίνητα ήταν άκρος φιλικοί. Οπότε κάπου κάτω θα έχω και τη σελίδα τους αν θέλετε να πάτε να τα δείτε γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία μπορεί να είναι και 50 και 60 χρονών και τα έχουν πολύ καλοδιατηρημένα και αυτό το παλιό vintage και όλο αυτό που έχουν κρατήσει και έχουν κυριολεκτικά για να φτιάξουν αυτό το αυτοκίνητο δίνεις πολλά λεφτά και καλό θα ήταν να φανεί και να ακουστεί. Οπότε. Τι θέλω από εσένα, like, subscribe και μια κοινοποίηση στα δικά σου social γαμημένα media. Κάντο, δεν είναι κακό. Μια ρημάδα κοινοποίηση, ένα story. Βοηθάει. Αν πιστεύεις ότι δεν βοηθάει, εγώ σου λέω ότι βοηθάει. Λοιπόν, σε χαιρετώ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με νέο βίντεο.